Πρώτη μας συνταγή για σήμερα θα κάνουμε finger food. Μπουκίτσες με προσούτο που μπορούμε να βγάλουμε σε ένα ωραίο πλατό. Θα κάνω και μια πολύ ωραία σάλτσα με σαφράν για να σερβίρω. Είναι γκουρμέ, αλλά θα γίνει με υλικά που έχετε στο σπίτι σας. Θα είναι πάρα πολύ εφάνταστο, θα πάθουν όλοι σοκ, αλλά ουσιαστικά δεν θα έχετε κάνει τίποτα. Γιατί θα ακολουθήσετε τη συνταγή μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις τυλιχτές μπουκές με προσούτο θα χρειαστούμε ένα μπρόκολο, 4 φέτες ανανά σε κομπόστα, 5 δαμάσκηνα, 10 φέτες προσούτο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα γιαουρτιού, μισό κουταλάκι του γλυκού στίμωνε σαφράν, 3 κουταλιές της σούπας νερό, 180 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ξύσμα από ένα λεμόνι, μισό κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ανάμεικτη πράσινη σαλάτα και παρμεζάνα τριμμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο απλό έχετε δει, αλλά δεν το έχετε φανταστεί ότι μπορείτε να το φτιάξετε και σήμερα πραγματικά θα πάτε σοκ πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε πράγματα που έχετε στο σπίτι σας και να φτιάξετε κάτι γκουρμέ. Σε εισαγωγικά γκουρμέ. Θα είναι ένα finger food, αλλά θα είναι πάρα πολύ εφάνταστο και πεντανόστιμο. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζομαι είναι γιαουρτάκι και προσούτο από το ψυγείο. Τώρα θα μου πείτε, προσούτο σπίτι δεν έχουμε. Έτσι θα μου πεις, φίλε Μίτσο. Ναι. Αλλά τι έχει σίγουρα στο σπίτι? Ζάμπο. Bacon. Bacon. Σωστά. Θέλουμε ένα οποιοδήποτε αλαντικό. Μας κάνει ακόμα και γαλοπούλα. Βέβαια με τη γαλοπούλα θα βγει πολύ πιο light. Και ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε για να τυλίξουμε τα λαχανικά μας. Έχουμε τον μπρόκολο εδώ. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι θα κόψω τον μπρόκολο σε ωραία μπουκετάκια, εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Φτάνουν αυτά, φίλε Μπελέση? Ναι, καλά είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι έχω εδώ? Ανανά κονσέρβα. Στη μέση, έτσι όπως είναι, εδώ, να πάρει και αυτό. Πάει και αυτό στην άκρη. Έχω εδώ δαμάσκηνα. Τα αφήνω και αυτά στην άκρη. Και αυτό που θα κάνω ουσιαστικά είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, θα κόψω το προσούτο και θα αρχίζω να τυλίγω τα πάντα. Το έχετε ξανακάνει ποτέ? Όχι. Ο ανανάς πραγματικά γίνεται τρομερό σνακ. Έχει αυτή τη φρουτένια γεύση. Μαζί με το προσούτο ισορροπεί απόλυτα. Και είναι κάτι καινούργιο και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι όπως είναι, θα τυλίξω και τον μπρόκολο. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να τυλίξουμε, το καταλαβαίνετε, οτιδήποτε έχουμε σε λαχανικό ή φρούτο στο ψυγείο. Λοιπόν, εννοείται πως θα τυλίξουμε και τα δαμάσκηνά μας. Εδώ. Εδώ. Το προσούτο ιστορικά είναι ένα ιταλικό προϊόν και η παραγωγή του ξεκίνησε από την ιταλική πόλη Πάρμα περίπου το 100 π.Χ. Και με το που τελειώσουμε τον μπρόκολο, τον ανανά και βέβαια τα δαμάσκηνα, θέλω λίγο λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και θα κάνουμε ένα κόλπο που το έχουμε ξαναδείξει, αλλά θέλω έτσι να σας μείνει λίγο στο μυαλό, είναι πολύ σημαντικό. Για να ψήνουμε γρήγορα στο φούρνο λαχανικά και όχι μόνο, να γίνονται τραγανά και να μην πανιάζουν, να μην γίνονται νιανιά, να το πω έτσι. Οπότε το κόλπο είναι πάντα μα πάντα να έχω μέσα στο φούρνο τι? Ένα καυτό ταψάκι. Το βγάζω έξω, εδώ, καίει. Και έτσι όπως είναι στο καυτό ταψί, θα πάρω και θα βάλω όλα αυτά τα καλούδια, εδώ και εδώ. Έτσι αυτομάτως αρχίζουν να ψήνονται και από την κάτω πλευρά και από την πάνω για να γίνουν τραγανά. Ουράνε, έχω και δεύτερο ταψί. Νομίζετε, άμα δεν φορούσανε. Το είχα προνοήσει. Και εδώ. Εντάξει, τι όμορφα που φαίνονται. Φανταστικά. Και εδώ και εδώ. Και τώρα θέλω έναν τρίφτη και παρμεζάνα. Εδώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Να βάλω κι άλλο. Σ' αρέσει. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, πάει κατευθείαν στο φούρνο. Ξανά. Στους 220 βαθμούς. Και αφήνουμε μέχρι που να γίνουν. Δεν θα πάρει παραπάνω από 5 με 10 λεπτά για να δούμε πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Τώρα, όση ώρα ετοιμάζονται τα λαχανικά μέσα στο φούρνο, πάμε να ετοιμάσουμε μία γρήγορη σαλτσούλα. Τώρα θα μου πείτε γιατί βάζει τηγάνι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βγάλουμε όλη τη γεύση από το σαφράν που υπάρχει εδώ πέρα. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα ρίξω σαφράν και ίσα ίσα θα πάρω και θα βάλω μέσα λίγο νεράκι να αρχίσει να βγάζει μαζί με το σαφράν. Γιατί το σαφράν για να λειτουργήσει θέλει θερμότητα και θέλει και υγρασία. Οπότε τι κάνουμε.
Δίνουμε λίγο βράση, αφήνουμε να ξαφνιστεί η περισσότερη υγρασία που έχει και ουσιαστικά θα ανακατέψουμε μαζί εδώ πέρα με το γιαουρτάκι μας. Στο γιαούρτι θα προσθέσω λίγο πιπέρι, αλάτι, ξύσμα από λίγο λεμόνι, θα βάλετε ένα ολόκληρο λεμόνι, είναι πάρα πολύ. Και επειδή μας αρέσει, θα βάλουμε και λίγο χυμό. Πολύ λίγο, ελάχιστο. Δείτε εδώ. Ίσα-ίσα 2-3 σταγόνες φτάνουν, πραγματικά για να δώσουν ένα boost στο γιαούρτι μας, γιατί θα είναι η βασική μας σάλτσα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα ωραίο πλατό. Θα το αρχίσω να το στείνω, πάρα πολύ ωραία. Βάζοντας λίγο σαλατούλα, εδώ. Βάλτε λίγο σαλάτα ίσα-ίσα για χρώμα, να σπάσει έτσι το μαύρο του πλατό, γιατί από πάνω θα πάνε όλα τα καλούδια που ψήνονται μέσα στο φούρνο και είναι σχεδόν έτοιμα. Και κοιτάξτε εδώ, έχει εξατμιστεί το περισσότερο νεράκι, θέλω ελάχιστα ακόμα. Έχουμε υπομονή, γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ υγρασία, γιατί αν βάλουμε πολύ υγρασία, τι θα γίνει μέσα. Πάρα πολύ νερούλη η σάλτσα μας. Σχεδόν εξατμίστηκε όλο το νερό, οπότε πάμε εδώ και έτσι όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ τι θα πάρω. Μία κουταλιά της σούπας μαζί με τους τίμωνες. Συμπυκνωμένη γεύση από το σαφράνι. Ανακατεύουμε και θα πάρουμε την πιο γκουρμέ σάλτσα που μπορούμε να φτιάξουμε. Φανταστείτε μία σάλτσα που να έχει έντονη τη γεύση από το σαφράν, να έχει αυτό το φανταστικό χρώμα και βέβαια να έχει όλη αυτή την υπέροχη υφή από το γιαούρτι. Φανταστικό. Άντε, γεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε νομίζω. Γίνανε αυτά. Γίνανε. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που έχουμε γίνει. Το προσώτο και να μην το τυλίξετε καλά, αγκαλιάζει πάντα οτιδήποτε τυλίξουμε. Να μπορείς να έχεις τόσες διαφορετικές γεύσεις. Ανανά, δαμάσκινα, μπρόκολο, μπορείτε να βάλετε καρότα, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε λαχανικό έχετε και οποιοδήποτε φρούτο σας περισσεύει. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Και εκεί πέρα που κάθε φορά βγάζουμε τα ίδια και τα ίδια σε ένα τραπέζι, τι βγάζουνε, τυροπιτάκια, σαλάτες, μπόμπες, αυτά δεν βγάζουνε. Τώρα γίναμε ρε φίλε γκουρμέ, γίναμε ιδιαίτεροι. Με το τίποτα πραγματικά. Αυτό θα το αφήσω για μένα. Το πιο φανταστικό είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Άμα η σάλτσα σας είναι λίγο σφιχτή, λόγω του γιαουρτιού, τι πρέπει να κάνουμε. Με νεράκι. Φανταστικό υλικό αυτό το γιαούρτι. Το μόνο που χρειάζεται για να το κάνεις σάλτσα είναι να βάλεις νερό ή κάποια υγρασία. Ενώ όλες οι σάλτσες γίνονται με βάση το λάδι, οι σάλτσες με το γιαούρτι γίνονται με βάση το νερό. Οπότε είναι πάρα πολύ healthy, η όλη φάση είναι πολύ healthy, το βλέπετε έτσι δεν είναι. Και βέβαια πάρα πολύ οικονομικό, πάρα πολύ εύκολο, κοιτάξτε εδώ. Πάρτε λίγο σάλτσα σαφράν. Βέβαια εντάξει και ένα μπουλάκι από δίπλα θα αφήσετε, για κάποιον που θέλει να βουτήξει λίγο παραπάνω. Και βέβαια... από πάνω θα ρίξουμε και λίγο φρέσκια παρμεζάνα. Για τις τυλιχτές μπουκές με προσούτο, κόβουμε τον μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια και τον ανανά στη μέση. Τυλίγουμε με φέτες προσούτο τον μπρόκολο, τον ανανά και τα δαμάσκηνα. Βάζουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετούμε τις μπουκίτσες σε δύο ταψιά που έχουμε αφήσει να κάψουν στο φούρνο. Πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα και ψήνουμε για 5 με 10 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά. Για τη σάλτσα, τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το νερό με το σαφράν και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Βάζουμε σε μπολ το γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι, ξύσμα και χυμό από λεμόνι, το νερό με το σαφράν και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με σαλάτα και τριμμένη παρμεζάνα. Αυτό εδώ είναι κάτι φανταστικό, πραγματικά. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει, θα ενθουσιαστεί, γιατί είναι εύκολο, πεντανόστιμο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ανανάς με προσούτο. Συνδυασμός απολύτως. Δοκιμάστε το.